Τις ελπίδες τους στον ΕΛΓΑΕΝ αποθέτουν πλέον οι αγρότες των περιοχών Αερινού, Αγίου Δημητρίου, Κοκκίνας και Περιβλέπτου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, που είδαν το σύνολο των καλλιεργειών τους να καταστρέφεται μέσα σε λιγότερα από 40 λεπτά. Τόσο κράτησε η χθεσινή πρωτοφανής χαλαζόπτωση, η οποία ισοπαίδωσε καλλιέργειες σιτηρών, καλαμποκιού, βιομηχανικής ντομάτας και κηπευτικών σε μια έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμάτων. Ήμασταν για να ξεκινήσουμε συγκουμιδή του σιταριού και ρουθαριού, δεν έμενε τίποτα αυτό. Τώρα τα βαβάκια και αυτά έχουν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεν γίνεται ούτε να ξανασπεί. Πήρουμε τελειωτική καταστροφή. Βελεστίνο. Τόσα χρόνια τέτοια θεομηνία όχι. Έχει σπάσει τα καλαμπόκια μέσα εκτός από την καρδιά. Αν ανοίξει το στέλεχος, έχει σπάσει και τα εσωτερικά φύλλα. Η περιοχή επλήγει από χαλάζι μεγέθους φουντουκιού που κατέστρεψε όλες τις καλλιέργειες, οι οποίες ήταν στο στάδιο της συγκομιδής, ενώ σε ό,τι αφορά στο βαμβάκι εκτιμάται ότι θα έχει την ίδια μοίρα με τα σιτηρά και το κριθάρι. Όντως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη σε καλλιέργειες που είναι πάνω στη συγκομιδή, όπως είναι το κριθάρι, τα σιτηρά, αλλά και όλες οι άλλες καλλιέργειες, όπως είναι το βαμπάκι, η βιομηχανική ντομάτα, τα τέφλα, δεδρώδες καλλιέργειες και κηπευτικά που έχει η περιοχή μας. Η ζημιά είναι σχεδόν σε μια μεγάλη έκταση ολοκληρωτική. Θέλω να πιστεύω ότι και την ίσα τη στιγμή που η παραγωγή είναι σε μεγάλη απόγνωση, η πολιτεία με προσωπική παρέμβαση που πιστεύω θα κάνει ο Αργύρης ο Ποντός, γιατί και η προσωπική του άποψη είναι δεδομένη γιατί ήταν παρόν, αλλά και σαν αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ να αποδώσει καρπούς. Από νωρίς σήμερα το πρωί κλιμάκιο γεωπόνων του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του οργανισμού Αργύρη Μποτό περιόδευσε στις περιοχές τόσο του Δήμου Ρήγα Φεραίου όσο και της Δράκιας, όπου καταστράφηκαν εκατοντάδες στρέμματα με μυλοκαλλιέργεια. Ο κ. Μποτός δεσμεύτηκε ότι με δίκαιο τρόπο θα γίνει η αποτίμηση των ζημιών και με ταχύς διαδικασίες θα αποζημιωθούν οι αγρότες, οι οποίοι είδαν τους κόπους και τα έξοδα μιας χρονιάς να χάνονται μέσα σε μισή ώρα. Είμαι εδώ για να σφυριλατήσω το κλίμα της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουν προς τον οργανισμό του ΕΛΓΑ και είμαι εδώ για να τους διαβεβαιώσω ότι οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος Λάρισας, όπως και στο παρελθόν έχουν κάνει, θα κάνουν το πάνε για να βρίσκονται κοντά στην αλήθεια, κοντά στην πραγματική ζημιά, με δίκες, εκτιμήσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό που ζητάμε και από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και από τον ΕΛΓΑ είναι να δοθούν δίκαιες και σωστές αποζημιώσεις στους αγρότες. Δηλαδή το 100% μην γίνει 50 και 40%.